Άντε που βγείτε σε εβδομάδες. Έτσι. Θεός χωρίς το κοπέλι που πόθανε. Σε ξεβινούλε ένα κουράγιο. Ευχόμαστε το χώμα που πλαγιάζει να το έχει ο Θεός απάνω που είναι τώρα, να το έχει γερό δυνατό, το έχει αγκαλιά, γιατί είχα χασά και εγώ τον αδελφό μου και τον πατέρα μου. Και αυτό που έχω να πω είναι ζωή σε εσάς, ζωή σε αυτούς και η ζωή προχωράει. Δεν έχω να πω πάρα πολλά λόγια. Δεν ευρέθηκα στη ιδέα γιατί είχα προσωπικά και εγώ προσωπικές δουλειές οικογενειακές και δεν μπορούσα να πάω. Αλλά η βραδιά είναι για αυτό το κοπέλι που χάθηκε σήμερα και θα παίξουμε πολλά κομμάτια του πατέρα του. Και τρίτον, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου κουράγιο και υπομονή στους ανθρώπους που χάσαν το παιδί και στη μάνα του πιο πολύ κουράγιο και ο δάσκαλος τι θα πει εκεί πέρα. Εγώ πήγα και τράβηξα τα βασικά και τα ανέβασα να βλέπω κόντρα σου. Έτσι. Παίζω σε εσάς, τώρα το άλλο. Σ' άλλο και εγώ άσχημα είναι να μην σου τύχει άμα σου τύχει, άσε να πάμε. Έτσι. Καλή βραδιά παιδιά. Και η ζωή συνεχίζει. Η ζωή προχωράει. Πάμε να δάσκαλε.
Σε όσο χωρίς τον Αλκοπέλη. Αλλά έχουμε και όμως και ένα ευχάριστο. Περάσαμε το δυσάρεστα, πάμε και λίγο στα ευχάριστα. Σήμερα είναι Δευτέρα. Σήμερα είναι η μέρα που κατεβήκανε, δηλαδή για προχθές τον Απού, κατεβήκανε οι αγρότες στην Κρήτη, το ένα και το άλλο. Τι τα κάνανε, κάνανε πράγμα. Μέχρι στιγμής δεν κάνανε τίποτα από τα κτίρια. Οργόνες στο Σύνταγμα. Ναι, θα δούνε στο φάι, έχουν μείνει οι άνθρωποι. Και κατέβηκε ο πατριώτης μας, ο κριτικός από τη Μεσαρά, ο άνθρωπος που ήταν στη συγκέντρωση και τον κάνανε διάσημο. Τι τα έκανε αυτός. Φορούσε το κοπέλι. Το σαρίκι του. Το σαρίκι του, το μαντήρι που λέμε. Το μαχαίρι. Το μαχαίρι, τα κανονικά, τα δυσήματα, τα μαύρα. Και η ομορφάδα του, η αδειά του και η μπαστούνα που παρακούσανε. Ναι, λέμε τώρα για το κοπέλι, έτσι το έχεις πάνω. Και εμείς έχουμε ομορφάδα. Και εμείς, εννοείται με κλάδο έχουμε ομορφάδα. Λέμε τώρα για το κοπέλι. Έτσι, άρα το κοπέλι δεν θέλει να φύγει από το χωριό να ανοιχτεί παραπάνω. Από ό,τι άκουσε και είπε το κοπέλι στο Ιντερνετ, στην τηλεόραση από εκεί και πέρα. Και αυτό είναι φτιάχνει μέλια, λέει. Με το κοπέλι. Ναι, ναι. Ασχολεί το άλλο με μέλια. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι η Κρήτη βγάζει και καλά παλικάρια και όμορφες κοπελιές και σε άλλα τα μέρη, έτσι, δεν λέμε μόνο. Ναι, η δικιά μας είναι καλύτερη. Έτσι. Και τα βαγιά μας τα καλύτερα και τα κλασσά μας τα καλύτερα. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτός λογαριάζει, αυτός τα κρίνει και αυτός... Δεν μου λες ένα μανούς να πούμε και την άλλη μπουνταλιά. Είτε μπερδευτήκαν ψες οι νεοδημοκράτες και μπερδευτήκαν γιατί δεν βάλουν μέσα το μηχάνημα. Σε αυτά δεν ξέρω, δεν τα ξέρω. Δεν είναι τις πολιτικές. Δεν έχετε τσαλοπάτημα. Είναι επομένο. Που αυτά το κράτος πρέπει να τα βλέπει και να τα ακούει στο θέμα αυτό, δάσκαλε. Κι άμα δεν μπορούμε να βάλουμε μπροστά να τα γράψουμε τις ψήφους και να κυβερνήσουμε κράτος, ούλοι, όχι τούτινα, μα ούλοι τούτινα. Ούλους, πέρα από πότε. Ούλους. Γι' αυτό εγώ θα το λέω πάντα και θα το ξαναλέω. Όχι, τα πω. Ανάθεμα πολιτική πολύ ποτέ με αγάπη. Άλλος την έχει και πολύ, χρειάζομαι να κάνω πάθη. Έτσι είναι. Θα τη λέω πάντα αυτή τη Μαντινάδα. Γιατί είναι σοφή Μαντινάδα και είναι σοφή Μαντινάδα και τρίτον είναι Μαντινάδα που.